centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Διαμαντόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα. Κυρία και κύριε Νατσούλη, καλημέρα στις ακροάτριες και στις ακροάτες. Βραβείδες πρώτα είπε κυρία και μετά είπε κύριε, γιατί εγώ τον υποστηρίζω τον Άρη. Από χθες συζητάμε και πάλι ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά θα μας απασχολήσει και πάρα πολλές φορές στο μέλλον. Όπως ακούσαμε, Ευαγγέλη, και από τον κύριο Ταμίλια χθες, το σχέδιο είναι συνολικά να αναπτυχθούν στο νόμο μας 84, όχι μία και δύο, 84 τέτοια θηρία των 100 μέτρων στα βουνά μας. Και το θέμα είναι πού πάμε με όλα αυτά. Κοιτάξτε τώρα, στη συζήτησή μας θα αναφέρω και κάποια στοιχεία. Μπορεί, επειδή δεν είμαι σε τέτοια κατάσταση τώρα, δεν έχω κρατήσει σημειώσεις και καλό είναι οι αριθμοί να είναι ακριβείς. Αλλά θα πω κατά προσέγγιση κάποιους αριθμούς για τους οποίους με ενημέρωσε η ανοιχτή εγκυκλοπαίδεια για τα ενεργειακά στη Δυτική Μακεδονία, ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Αριστερής Συμπόρευσης, ο Στέφανος Πράσος. Ναι. Είναι δηλαδή η δουλειά που έχει γίνει κυρίως από τον Στέφανο τον Πράσο, είναι αναντίστοιχη των δυνάμεων που είχε η Αριστερή Συμπόρευση. Έχει γίνει τεράστια δουλειά για να αξιοποιηθεί από αιρετούς, από κίνημα, από οποιοδήποτε άλλο. Όπως και να έχει, συζητάμε για ένα πολυεπίπεδο ζήτημα, το οποίο τα επίπεδα αλληλεπιδρούν και συγκοινωνούν μεταξύ τους. Οπότε, κάθε επιμέρους οπτική σε κάποια από τα επίπεδα αυτά, ναι, ή σε κάποιο σημείο των επιπέδων αυτών, μόνο μυοπική μπορεί να χαρακτηριστεί και θα μας οδηγήσει σε στρεβλά συμπεράσματα. Ξεκινώντας, θα ήθελα να πω πως γίνεται μια τεράστια παρέμβαση σύμφωνα με τους χάρτες της ΡΑΕ, δεν είναι μόνο τα αεολικά, είναι και τα φωτοβολταϊκά. Ναι. Μια κατάσταση η οποία είναι πρωτόγνωρη. Συζητώντας με τον Στέφανο τον Πράσο, ουσιαστικά τέτοιου είδους πάρκα μεγέθους, ναι, και συγκεντρωμένα σε τόσο μικρό χώρο δεν υπάρχουν πουθενά. Ένα έχει ξεκινήσει αρκετών γιγαβάτ στην Κίνα. Άρα μιλάμε πως δεν έχουμε καμία ως τώρα ζώσα εμπειρία για το τι μπορεί να προκαλέσει στο μικροκλίμα και γενικότερα στη βιοποικιλότητα, άρα και στις ζωές μας, τέτοιου είδους παρέμβαση. Έχει μιλήσει ο κύριος Κολοβός στην εκπομπή μας, ο ειδικός επιστήμονας για τις ανεμογεννήτριες, και το τι προξενούν και τι, με τους υπόϊχους που βγάζουν, το πόσο ενοχλητικό είναι για τους ανθρώπους που δεν το αντέχουν αυτό το πράγμα. Γενικά έχουν γραφτεί πάρα πολλά για τις ανεμογεννήτριες. Τι από όλα αυτά ισχύει, είναι κάτι που μπορεί να το αποδείξουμε στην πορεία των πραγμάτων. Γιατί ακόμη δεν ξέρω αν είμαστε στις υποθέσεις ή έχουμε και αποδείξεις για το τι προκαλούν. Κύριε Νατσουλή, κοιτάξτε, καταρχήν αν έχετε, όχι αν, επειδή έχετε φιλοξενήσει τον κύριο Κολοβό, ό,τι και να πω εγώ, χρειά μπροστά στα στοιχεία, στην εμπειρία του, στη γνώση, ναι, του πάνω σε αυτό. Όμως το ζήτημα είναι ακριβώς, όπως λέτε, πολλά πράγματα δεν έχουν αποδειχθεί. Για πολλά πράγματα μπορεί να υπάρχουν ενδείξεις, όμως εμείς καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις, όλοι οι πολίτες, έτσι, όχι οι αιρετικοί εκλεγμένοι μόνο, για το μέλλον ενός τόπου. Γιατί όταν θα στηθεί μία 60-μέτρη ανεμογεννήτρια που πρέπει να πέσουν, να πέσουν για τη μία χιλιάδες τόνοι τσιμέντου, έτσι, που πρέπει να διανυχθούν τεράστιοι δρόμοι μέσα από δάση για να φτάσουν στις υποτιθέμενες γυμνές κορυφές, πρέπει αυτές τις αποφάσεις να τις πάρουμε τώρα. Και λέω εγώ, εσείς φιλοξενήσατε τον κύριο Κολοβό. Εμείς κάναμε ημερίδα, ολόκληρη την ημέρα συζητούσαμε στην Κοζάνη, ναι, για το ενεργειακό ζήτημα με πολλούς επιστήμονες. Αυτοί οι τοπικοί άρχοντες εδώ, οι δήμαρχοι, που τους ανησυχεί θεωρητικά, ή, ερώτημα δικό μου, δεν τους ανησυχεί, ότι δεν έχουν κάποια στάνταρ δεδομένα τι προκαλούν, τι δεν προκαλούν, ότι υπάρχουν φωνές εκμυριωμένες ανησυχίες πάνω σε αυτό. Δεν σκέφτηκαν. Ακούσαμε από τον δήμαρχο χθες, το θέλουν οι κάτοικοι και το θέλουν οι κάτοικοι. Το ακούσαμε και από τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, τον κύριο Γκόγκα, που λέει ότι, κοιτάξτε, το θέλουν οι κάτοικοι αφού θα παίρνουν φθηνότερο ρεύμα.
Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Νατσούλη, θα φτάσω και σε αυτό, αλλά όπως είπα πριν, η επιμέρους, έτσι, οπτική κομματιών αυτού του ζητήματος είναι μειοπτική. Έτσι, γιατί συζήτησα, εγώ άκουσα τον Δήμαρχο, ότι λέει 20.000 ευρώ. Ναι. Ευτυχώς, δηλαδή, έχω ένα υπηρεσιακό πλέον εδώ και τρεις μέρες, γιατί το άλλο έπαθε μια ζημιά που είχε ραδιόφωνο. Άκουσα ραδιόφωνο, άκουσα τον κύριο Κορετζίδη. Όμως, ο κύριος Κορετζίδης φαίνεται να έχει καταλήξει σε αυτό. Δεν έχει καταλήξει όλη η επιστημονική κοινότητα. Υπάρχουν σοβαρές κριτικές πάνω σε αυτό. Υπάρχουν και μελέτες και έρευνες που λέμε εμείς στην αριστερή της συμπόρευσης που συντασσόμαστε μαζί τους, γιατί για μας υπάρχουν και ενδείξεις και αποδείξεις, αλλά το προσπερνάει έτσι. 180.000 στρέμματα στη Δυτική Μακεδονία, 180.000 στρέμματα περίπου, σύμφωνα όπως τα έβγαλε, να πω με ένα μπακαλίστικο τρόπο ο Στέφανος ο Φράσος, θα δεσμευτούν για φωτοβολταϊκά και αιολικά. Αντιλαμβάνεστε, για μια περιοχή σαν τη Δυτική Μακεδονία, ορεινή, να γίνονται πέρα από τις βουνοκορφές. Και οι πλαγιές και τα χωράφια. Λιβάδια, ναι. Λιβάδια. Γη που μπορεί να καλλιεργείται. Και ας μην αποδίδει πολύ, αλλά καλλιεργείται. Καλλιεργείται, μπορεί να παράξει ζωοτροφή. Να θυσιαστούν έτσι. Αλλά επειδή ανοίγει η κουβέντα, να πάμε στο εξής. Γιατί βάζουμε τις ΑΠΕ. Προφανώς κάθε πολίτης θα απαντήσει. Γιατί. Γιατί να ανανεώσουμε πηγές ενέργειας που καθαρή ενέργεια. Κάποιος θα σου πει, μα τι θες, τα κάρβουνα που καίνε και, και τις καμινάδες. Είναι το ερώτημα. Είναι. Γιατί όπως σίγουρα σας είχε πει ο κ. Κολοβός, έχουμε την εξής αντίφαση. Επειδή είναι μεγάλης μεταβλητότητας πηγές ενέργειας οι ΑΠΕ, τα φωτοβολταϊκά κυρίως, έτσι, γιατί τα υδροελεκτρικά είναι άλλη κατάσταση. Επειδή είναι πολλαπλής μεταβλητότητας, δεν μπορούν να στηρίξουν το δίκτυο της ηλεκτρικής ενέργειας. Τι θέλω να πω, αν χρειαζόμαστε 20 MW και αυτή τη στιγμή οι ΑΠΕ που έχουμε μαζί είναι 20 MW, δεν θα χρησιμοποιηθούν. Γιατί πρέπει μέχρι ένα ποσοστό, το μεγαλύτερο, να υπάρχει θερμική μονάδα από πίσω. Η θερμική μονάδα καίει ορυκτό, είτε είναι άνθρακας, όχι άνθρακας, είτε πετρέλαιο. Κάρβουνο, είτε πετρέλαιο, είτε αέριο. Και εδώ ακουμπάμε τη σκανδαλάρα της απολιγνητοποίησης, γιατί καλούμαστε εμείς μια πτωχευμένη χώρα να αφήσουμε το λιγνίτη μας, ο οποίος λιγνίτης θα παραμείνει εκεί στις ανοιχτές τεράστιες τρύπες των ορυχείων, μέχρι θα αναφλέξεις και το διοξείδιο που θα εκπέμπει. Αυτό είναι τελείως αντιπεριβαλλοντικό και κακό. Και δεν δίνουν παράταση μέχρι αυτά τα ανοιχτά ορυχεία, τα ανοιχτά κοιτάσματα να αξιοποιηθούν και μετά να δούμε τι θα γίνει. Εξάλλου η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει απανθρακοποίηση μέχρι το 45. Αυτό βάζει όμως και το αέριο μέσα. Και το αέριο άνθρακας είναι. Οπότε έχουμε και λέμε όσο περισσότερα ΑΠΕ, τόσο περισσότερες θερμικές μονάδες. Αφήνουμε το λιγνίτη και παίρνουν οι ιδιώτες, οι κολλητοί των κυβερνήσεων, το αέριο, το εισαγόμενο, το αμερικάνικο, πιθανόν το σχιστολιθικό, για να το κάψουν. Άρα έχουμε μια πρώτη ένδειξη ότι δεν πρόκειται για κάτι που λύνει το ζήτημα στο οποίο θα πει ναι ο συμπολίτης μας. Ένα, αυτό πάει έτσι. Δεύτερο ζήτημα είναι, που περιπλέκεται όπως σας είπα, το οικονομικό. Και έρχεται εδώ, τώρα. Ναι. Και εδώ, συγγνώμη λίγο, Βάγγελ. Και εδώ έρχεται το εξής. Έρχεται να πούμε, υπάρχουν οι τοπικές κοινωνίες που αντιδρούν μέχρι ότου δοθούν ανταποδοτικά. Ισχύει αυτό. Αναφέρθηκαν χθες παραδείγματα όπως Γαλατινή, Εράτυρα, τώρα η Κλεισούρα για την περιοχή μας. Και σου λένε οι άνθρωποι, αν να πάρω φθηνότερο ρεύμα, τι με πειράζει να γυρνάει και το φουρφούρι εκεί πάνω. Ένα, επειδή εχθές ήμουν στη δουλειά, δεν μπορούσα να σας στείλω ένα μήνυμα λεπτομερές. Έχει περάσει ένας νόμος. Ο οποίος νόμος, γιατί εγώ βάζω μέσα φωτοβολταϊκά τα πάντα, ο οποίος νόμος τι λέει, κάτω από 20 MW το 3% που αποδίδονταν πάει στο 1%. Γι' αυτό θα δείτε τα φωτοβολταϊκά πάρκα που στείνονται να είναι 19,99. Έτσι γίνεται και για να μην δίνουν ανταποδοτικά. Φυσικά. Και εννοείται πως τα κάτω από 1 MW τα φωτοβολταϊκά, γιατί τα αιωλικά δεν είναι τόσο μικρά, δεν γίνεται να είναι τόσο μικρά, περνάνε και χωρίς να χρειάζονται έγκριση. Το συγκεκριμένο της Κλεισούρας πάντως είναι 24. Το συγκεκριμένο της Κλεισούρας είναι 24. Ναι. Λοιπόν, δεύτερον, πάμε στην εμπειρία. Έχουμε μέλη της αριστερής συμπόρευσης στον Πολύμηλο.
10 χρόνια. Εκεί ήταν τους πρώτους που μπήκαν. 10 χρόνια. Ξέρετε τι έχουν πάρει? 200 ευρώ έκπτωση στα 10 χρόνια στο λογαριασμό του ρεύματος. Και εγώ λέω, σε ένα νομό που έχει τσακιστεί, εσωτερικός τουρισμός δεν υπάρχει κάτω από αυτές τις συνθήκες. Μία αγροτιά και μία κτηνοτροφία. Η Γούνα έχει περάσει τις κρυσάρες παλιότερα, τώρα δεν σηκώνει κεφάλι. Η παραγωγή δερμάτων ίσως ωφεληθεί με αυτό που έγινε στην Δανία. Είναι πολύ ρευστό το πράγμα. Και τι κάνουμε? Δεσμεύονται τώρα στο Κοσταράζι, γιατί έχει κάνει εξώδικο δήμο, ναι, έργο. Ναι. Τόποι οι οποίοι γίνονται σε κτηνοτρόφους. Καταστρέφεται δάσος. Σε γερμανικές εταιρείες, ναι. Α, αυτό να το πιάσουμε. Γερμανικές εταιρείες, αλλά τι είναι? Δημοτικές. Το ξέρετε εδώ. Χωρίς να ρωτηθεί, καν ο Δήμος, βέβαια, εκεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Όχι, όχι. Δώστε βάση λίγο. Οι εταιρείες που ασχολούνται με αυτό και για τον Κοσταράζι είναι δημοτικές, γερμανικές. Γερμανικές, το είπαμε, ναι. Δημοτικές. Δημοτικές, γερμανικές. Ναι, θα το πω 100 φορές, γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν πρέπει να έχουμε δημόσιο, δεν πρέπει να έχουμε δημόσια εταιρεία τηλεπικοινωνιών, δεν πρέπει οι Δήμοι να έχουν δημόσιες επιχειρήσεις. Έτσι, γιατί εμείς είμαστε έξυπνοι. Οι Γερμανοί όμως που είναι στην κορυφή της πυραμίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα έχουν όλα αυτά δημοτικά και δημόσια. Αυτό να το βάλει λίγο στο μυαλό τον κόσμο. Οπότε, πάμε τώρα εκεί και λέμε, αυτά τα ανταποδοτικά είναι τόσο μεγάλα που να στερήσουν, ας πούμε, βοσκοτόπια, ένα. Είναι τόσο μεγάλα που να διαλύσουν δάση για να ανοιχτούν δρόμοι. Είναι τόσο μεγάλα αυτά τα ανταποδοτικά εν τέλει για ένα πράγμα που είναι αμφιλεγόμενο. Γιατί είναι αμφιλεγόμενο? Σίγουρα αποδοτική ΑΠΕ είναι τα φράγματα και τα νερά. Είναι η γεωθερμία για τις χώρες που γίνεται. Ο άνεμος και ο ήλιος είναι κάτι τελείως μεταβλητές. Και για ποιους γίνεται όλο αυτό? Από ποιους επιδοτείται? Από τους λογαριασμούς τους δικούς μας. Σε ποιους? Το μεγάλο κεφάλαιο. Το οποίο ενδιαφέρεται το μεγάλο κεφάλαιο σε οποιαδήποτε δραστηριότητά του για το περιβάλλον? Σε καμία, κύριε Νατσούλη. Σε καμία. Γιατί τι έχουμε ως τελευταίο παράδειγμα? Ακυρώθηκε μετά από προσφυγές περιβαλλοντικών ομάδων αιωλικό πάρκο στο Βίτσι, διότι τις ελάχιστες, διότι οι κανόνες που καλούνται να τηρήσουν οι περιβαλλοντικοί είναι οι ελάχιστες. Αυτό που περνάνε από τις επιτροπές είναι τα ελάχιστα. Πραγματικά δεν είναι περιβαλλοντικοί κανόνες, είναι τα ελάχιστα, τα μήνυμα. Ακυρώθηκαν λοιπόν από τις αντιδράσεις του κόσμου, γιατί εδώ υπάρχει μια άλλη αδυναμία. Όχι του κόσμου. Από περιβαλλοντικές οργανώσεις που κατά τα άλλα διαβρώνουμε. Ακριβώς. Πληροφορία που την είχαμε και εμείς και ήμασταν σε επαφή και σε επικοινωνία σαν αρχαίτη συμπόρευση. Ναι. Το ξέραμε εδώ και 2 μήνες και το παρακολουθούσαμε για να παρέχουμε σε συντονισμό με αυτές. Ποια είναι η αδυναμία? Τόσο τα περιφερειακά και στα δημοτικά συμβούλια δεν έχουν αποφασιστικό ρόλο για όλα αυτά. Έχουν μόνο γνωμοδοτικό. Είναι ένα τεράστιο κενό. Δηλαδή, ό,τι και να πούν, όσο και να διαρρήξουν τα ημάτια τους, αν είναι να γίνει, θα γίνει. Όσο αντίθετη φωνή και αν εκφράσουν. Κύριε Νατσουλή, αυτό είναι ένας πρώτος βαθμός νομιμοποίησης της ακύρωσης όλων αυτών. Διότι όταν το Περιφερειακό Συμβούλιο πει όχι, το τεκμηριώσει με έναν τρόπο, μετά ο πολίτης, μετά η Επιτροπή, η κοινότητα και όλοι οι υπόλοιποι το βλέπουν με άλλο μάτι. Να σας θυμίσω και να θυμίσω σε όλους και σε όλους τι είχε γίνει τότε που ήμουν βουλευτής. Βουλευτής της αντιπολίτευσης. Ναι. Ήταν ένα τεράστιο έργο που ξεκινούσε από τον Εστόριο και έφτανε μέσα στις πρέσπες. Πώς το περνούσε η εταιρεία? Πήγαινε, έλα μωρέ, 5 ανεμογεννήτρες, 7 στο Δήμο Εστορίου, 10 στην Καρσοδιά, 10 εδώ, 10 εκεί. Και ήταν μια τεράστια, ένα ενιαίο τεράστιο έργο με τις μεγαλύτερες ανεμογεννήτρες που θα είχαν μπει. Τι έγινε? Τότε και ο κύριος Σαββόπουλος, που τώρα είναι την Περιφερειακή, είχε πει από τον αέρα του ραδιοφώνου σας, ό,τι και να λέει ο Διαμαντόπουλος θα γίνει. Και τι καταφέραμε να κάνουμε? Συνασπίσαμε κυνηγούς με οικολόγους, όλους αυτούς τους φορείς και τους οργανισμούς που νοιάζονται για το περιβάλλον στη Δυτική Μακεδονία. Κατεβήκαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, σπάσαμε την πλειοψηφία, ο κύριος Δακής το πήρε πίσω, δεν το ενέκρινε και με όλες αυτές τις αντιδράσεις αυτό το έργο εγώ ξέρω δεν έγινε ακόμη. Αυτό ακριβώς που λέτε, οι κυνηγοί όντως, μας στέλνουν τώρα μήνυμα ακριβώς και οι κυνηγοί γι' αυτό που λέτε, κύριε Διαμαντόπουλε. Είναι αποτρεπτικό πραγματικά για τους κυνηγούς με τέτοιες δράσεις. Για τον τουρισμό τι θα είναι, κύριε Νατσούλη? Τώρα μιλάμε ότι όλη η πλαγιά εκεί στο Σταράξι θα καλυφθεί. Παναγιά μου, δεν θέλω ούτε να το φαντάζομαι.
Θα μπουν νομογενείτες παντού. Δηλαδή τι θα πουλήσεις από αυτό το περιβάλλον. Τι θα πουλήσεις από αυτό το περιβάλλον, δηλαδή σε αυτό το τουρισμό. Και μετά να καταλήξουμε και... Όχι να καταλήξουμε, να πούμε και αυτό. Λένε τώρα, σε ό,τι και να γίνει, υπάρχει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Αυτό που έχουν πολλές φορές επιχείρημα κάποιες από τις φορείς και τις οργανώσεις περιβαλλοντικές είναι, ρε παιδί μου, ένα ζευγάρι αετών στο βουνό πάνω. Για ένα ζευγάρι αετών, στο Γέρμα που θέλει ο κ. Κελατσόγλου να γκρεμίσει το βουνό να το κάνει λατομείο. Θα το διώξουμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα, πάμε, κουρεύουμε όλα τα πλατάνια, τα διαλύουμε γιατί έτσι μας κάπνισε χωρίς να κοιτάμε μοντέρνους τρόπους περιβαλλοντικούς. Ένα το ένα το άλλο, άμα διαβάσει ο κόσμος και πάει στην πηγή των κορονοϊών, όπου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και μεγάλες περιβαλλοντικοί φορείς, τι λένε. Όταν διαταράσεις την αλυσίδα της ζωής, τη βιοποικιλότητα, τη φύση, παράγει όλα αυτά τα προβλήματα. Ουσιαστικά ο κορονοϊός, η κορονοϊή γενικότερα, όχι μόνο αυτός, αυτός είναι ένας από τους κορονοϊούς, από τι προέρχεται όταν διαταράσουμε αυτή την αλυσίδα. Και καταλήγω σε αυτό. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια πολυεπίπεδη συζήτηση. Καταλαβαίνω ότι την ίδια άποψη έχετε και για τα υδροπλάνα, γιατί έγινε τις τελευταίες μέρες συζήτηση πάρα πολύ και για τα υδροπλάνα στην Καστοριά. Αντιλαμβάνουμε την άποψή σας και για αυτό το θέμα, έτσι. Παρένθεση. Κύριε Ματσούλη, η υπόθεση τώρα του υδροπλάνου, έτσι, και κάθε τέτοια συσσαγωγική καινοτομία, τι κάνει, τους αιρετούς, τους βουλευτές και όλους τους υπόλοιπους, τους βάζει να βγουν από μια... από ένα πρόβλημα θεωρητικό πως κάτι έχουν κάνει για τον τόπο. Τι να κάνω, φέρω υδροπλάνο. Α, τι έγινε, έφερε υδροπλάνο. Να ανοίξω, ας πούμε, τη σύρεγγα στην κλεισούρα. Τι θα ωφελεί, ας πούμε, κόστος και τα λοιπά. Να ανοίξει, να γίνει έργο, να μπει μυστρή. Δηλαδή, δεν υπάρχει μια συνολική πολιτική να μιλήσουμε για τους ανάπτυξη θέλουμε. Τώρα, δεν είναι μόνο ανάπτυξη. Επειδή φτάσαμε στον χρόνο των διαφημίσεων, τελειώνει ο χρόνος μας. Μια κουβέντα, τι θέλετε να πείτε στους κατοίκους κλεισούρας που θέλουν τις ανεμογεννήτριες, σύμφωνα με τις δηλώσεις που έγιναν εδώ και από τον Δήμαρχο και από τον κύριο Γκόγκα, και μάλιστα έχουμε και ομόφωνες αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων γι' αυτό. Ποια είναι η δική σας κουβέντα προς αυτούς? Εγώ θέλω να πω σε όλους αυτούς, όχι μόνο στην κλεισούρα, στους κατοίκους του Κοσταραζίου που έχουν άλλη άποψη, κατοίκους των χωριών του Βιτσίου, σε όλο τον κόσμο, ότι δεν μπορούν να βλέπουν τις πέντε ανεμογεννήτρες που θεωρητικά πάνω στο κεφάλι τους δεν θα κάνουν, δεν θα δημιουργούν πρόβλημα και θα έχουν και ένα αμεληταίο για μένα έσοδο. Πρέπει να δουν πώς αλλάξει η μορφή του νομού και η μορφή της Δυτικής Μακεδονίας με αυτά τα γιγαβάτ που πρόκειται να εγκατασταθούν σε φωτοβολταϊκά και ολικά. Είναι ασύνολο αυτό. Δεν είναι εύκολο να διαχειριστεί. Ακόμη άκουσα και... άκουσα και τον κύριο Ταμία, ναι, που λέει το νέο χωροταξικό, ναι, κτλ. Ναι. Αυτές οι, ας το πούμε, φωνές που στέκονται στη μέση και δεν παίρνουν, ας πούμε, κάποια απόφαση, δεν έχουν μια άποψη για το ενεργειακό, ας πούμε, μέλλον της χώρας, στέκονται, να μην πω κρύβονται, στη διαμόρφωση, ας πούμε, του χωροταξικού. Ποιος θα τη διαμορφώσει αυτό? Η πλειοψηφούσα κυβέρνηση. Θα λάβει κάτι υπόψη. Μπορεί να παίξει ρόλο η πίεση, θα παίξει κάποιο ρόλο η πίεση. Αλλά στην ουσία είναι αυτό που είπα. Αν σε όλα αυτά προσφέρουν όλα αυτά κάτι οι ΑΠΕ. Και αν αυτό το κάτι, όχι από άποψη κόστος ωφέλους στην τσέπη του κατοίκου, έτσι, από άποψη ενέργειας προσφέρουν. Εμείς είμαστε κατά αυτών των πειραματισμών σε τέτοια μεγάλη κλίμακα. Είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έχουμε τοποθετηθεί πάνω σε αυτό. Έχουμε η αριστερή συμπόρευση, μόνη παράταξη που δεν γίνεται ουρά αυτών που θέλει το κεφάλαιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει πρόταση, η μοναδική παράταξη που έχει πρόταση για το ενεργειακό. Και αν θέλουν ο κύριος Γκόγκας και τα λοιπά, είμαστε τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας να πάμε πάνω σε μια συνέλευση. Τώρα δεν βοηθάει και καιρός να είναι ανοιχτή έξω και να μας ρωτήσουν, να τους απαντήσουμε, να τους βάλουμε τον προβληματισμό του. Τον βλέπω πολύ εύκολα ότι έχει πιστεί γι' αυτό. Το Δήμαρχο Καστοριάς. Πολύ εύκολα έχει πιστεί γι' αυτό. Ξέρω ότι το Δήμαρχο Καστοριάς, η ιδεολογία του, η κουλτούρα, την νοοτροπία του είναι αυτός ο οικονομισμός. Έχει φανεί.
Έχει φανεί και με αυτόν τον γκολ που έχει βάλει με τους παιδικούς σταθμούς, πως το μυαλό του είναι στα 20 χιλιάρικα και πως φτάνει μέχρι εκεί ο οικονομισμός αυτός, τα 20 χιλιάρικα που θα εισπράξει ο Δήμος και το ανταποδοτικό, χωρίς να βλέπει τα υπόλοιπα. Έτσι έκανε και με τους παιδικούς σταθμούς και δικαιώθηκαν οι εργαζόμενοι. Δεν είναι λογική αυτή να επιτρέψουμε 9 γιγαβάτ να εγκατασταθούν από φωτοβολταϊκά και ολικά στο νομό Καστοριάς, ενώ δεν έχει γίνει ούτε σε έργα. Στο βωμό λοιπόν των εσόδων, λέτε, και το να έρθουν χρήματα στον Δήμο, θυσιάζονται άλλα πράγματα, αυτό καταλαβαίνω. Ναι, και να του λέει, αλλά ακούω από την άλλη, 180.000 στρέμματα περίπου μπακαλίστηκαν, ας πούμε, στη Δυτική Μακεδονία, αλλά να ευχηθώ στους αντιδημάρχους καλή θητεία και επιτυχία. Αλλά ο αρμόδιος αντιδήμαρχος πριν είπε πρωτογενής τομέας. Είναι πρωτογενής τομέας. Αλλά εξώδικο έχουμε του Δήμου Άργους Οριστικούς για την υπόθεση του Κωνσταραζίου, γιατί ήταν βοσκοτόπια. Δηλαδή ο νομός Καστοριάς να έχει διέξοδο την κτηνοτροφία και να έχει να αντιμετωπίσει όλο αυτό. Εμείς παρακολουθούμε από κοντά και δεν θα αφήσουμε παρατυπία και παρανομία των εργολάβων και των, του κεφαλαίου να πέσει κάτω, όπως δεν θα αφήσουμε και κανέναν ερετό ή δημόσιο λειτουργό υπάλληλο να κάνει τα στραβά μάτια. Γιατί στην υπόθεση του Βιτσίου κάποιος έκανε τα στραβά μάτια. Η δική μου προσωπική πρόταση στην αριστερή συμπόρευση είναι να το πάμε με μηνύσεις μέχρι το τέλος. Περιμένουμε το σκεπτικό του Υπουργείου γιατί ακυρώθηκε εκεί και δεν θα αφήσουμε κανένα ανήσυχο. Αυτό να το ξέρω. Κύριε Διαμαντόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και εμείς για τον χρόνο που μας δώσατε. Όσο χρόνο μας δίνετε, τόσο θα τοποθετούμαστε για αυτά τα ζητήματα. Είναι κυρίαρχο. Δηλαδή αυτό που θα γίνει, αν γίνει, θα αλλάξει όλο το τοπίο του νομού Καστοριάς. Δεν μπορούμε να το προσπερνάμε έτσι. Και εμείς να έχουμε, ας το πούμε έτσι, να μην έχουμε τόσο δίκιο σε αυτά. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε, όχι εμείς όλοι μας, ενώ αυτό δεν έχει γίνει πουθενά στη γη, να το επιτρέψουμε να γίνει στην Καστοριά. Τέρμα, τελείως. Γίνανε κάποια. Ας δούμε πώς θα εξελιχθούν. Ας δούμε αν βρεθούν καινούργιοι τρόποι αποθήκευσης ενέργειας, να μην χρειάζονται θερμικές μονάδες, και τότε θα το συζητήσουμε. Σε μικρότερες κλίμακες, με άλλους τρόπους. Ας δούμε την επιστήμη να εξελίσσεται. Και ας δούμε να εξελίσσεται και κάπου αλλού, αδερφέ. Όλα από εδώ θα ξεκινάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα για αυτό καλά. Το θέμα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν με τον κύριο Βαγγέλη Διαμαντόπουλο. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.